Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Έχετε καταγγελίες ανωνύμων συμπολιτών για πρατήριο υγρό καυσίμου που ενδεχομένως να μην εμπορεύεται βενζίνη καλής ποιότητας και να δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Έχουμε αρκετές καταγγελίες, ανώνυμες βέβαια, γιατί κανένας δεν μας έκανε μια επώνυμη καταγγελία για ένα συγκεκριμένο πρατήριο. Όχι βέβαια στο Σύλλογο, αλλά και σε διάφορους συναδέλφους οι οποίοι πηγαίνανε, ήταν πελάτες και πήγανε στο συγκεκριμένο πρατήριο να βάλουν και δεχτήκαν και οι συνάδελφοι παράπονα ότι έχουν πρόβλημα με την παράδοση των λίτρων. Όχι αμέσως, αλλά φαίνεται μετά. Δώστε μας λίγο περισσότερα στοιχεία, τι εννοείτε? Τι εννοούμε, ότι με συγκεκριμένα με ένα πελάτη ο οποίος, όχι πελάτη, μας έκανε καταγγελία, δεν έχω προσωπικά εγώ πελάτη, ότι έβαλε βενζίνα, πήγε στο Βόλο και χρειάστηκε, δηλαδή Τρίκαλα Βόλο, γέμισε το αυτοκίνητό του και φτάνοντας στο Βόλο ξανά το γέμισε γιατί έχει ένδειξη ότι δεν είχε βενζίνα. Και όντως όπως το διαπίστωσε, έβαλε 45 ευρώ καύσιμο. Εσείς είστε έμπειρος στο χώρο, τι θεωρείτε ότι συμβαίνει, τι μπορεί να συμβαίνει? Υπάρχουν πολλά πράγματα. Ένα ή να υπάρχει κομπιουτεράκι ή να υπάρχουν θερμονόμενα καύσιμα ή να ζεσταίνει τα καύσιμα. Απλώς δεν μπορούμε να δώσουμε ακριβώς τα στοιχεία τι είναι, γιατί δεν έχουμε καμία καταγγελία. Καμία επώνυμη καταγγελία, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Κομπιουτεράκι είναι η πειραγμένη αντλία? Το κομπιουτεράκι είναι, θεωρούμε ότι υπάρχουν πειραγμένες αντλίες. Και βέβαια αυτό το διαπιστώσαμε και στο Βόλο την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε ένας έλεγχος από το Υπουργείο από Αθήνα. Κλιμάκια που ξέρουν, που γνωρίζουν ηλεκτρονικά, πιάσανε συγκεκριμένα δύο πρατήρια στο Βόλο που πουλούσαν χαμηλές τιμές. Και διαπίστωσαν την ύπαρξη. Κλείσαν αμέσως τα πρατήρια. Σφραγίσαν αμέσως τα πρατήρια. Και η γνώμη μας και η Ομοσπονδία που κάναμε ένσταση στο Υπουργείο λέμε: πρατήριο το οποίο πιάνεις και έχει κομπιουτεράκια, να του παίρνεις για πάντα την άδεια. Να πουλάει μόνο τσιγάρα. Όχι καύσιμα. Να χαθεί η άδεια για πάντα. Μιλάμε για πολλές καταγγελίες, κύριε Κούμα. Συγκεκριμένα στο σύνολο μας γύρω στις 40 καταγγελίες και δεν ξέρω και πόσες σε άλλους συνάδελφους. Αλλά γνωρίζω ότι γίνανε και σε συνάδελφους από πελάτες που κάνανε την καταγγελία. Όταν Τρίκαλα δεν έχουν ξαναακουστεί τέτοια. Είναι το πρώτο συμβάν που ακούσαμε για πείραγμα. Δηλαδή που έχουμε τους πελάτες που διαμαρτύρονται ότι δεν παίρνουν σωστή ποσότητα. Τι σκοπεύετε να κάνετε, κύριε Πρόεδρε? Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε στο τμήμα εμπορίου και να πούμε ότι έχουμε αυτές τις καταγγελίες, αλλά είναι ανώνυμες. Από εκεί και πέρα το τμήμα εμπορίου, βάσει της ανωνυμίας, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να ανεπίσει ή αν θα κάνει κάποιο νοητικό έλεγχο.